Είναι πάρα πολύ καλός και στο ρο. Πάρα πολύ καλός. Είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να πει τα πάντα. Αρχικά λίγο στημένο. Από εκεί πέρα, μπράβο. Τώρα ανακαλύπτει το, τη ροκ του πλευρά. Και αν ακόμα φαίνεται λίγο στημένο, είναι γιατί το δοκιμάζει. Τώρα. Ακούς καλά ή κακά σχόλια, κατά μένα είναι και καλό και κακό. Ή τα καλά λόγια μπορεί να σε αφήσουν στάσιμο, τα κακά λόγια πάλι μπορεί να σε απογοητεύσουν ή να σε απομακρύνουν ή να σε κάνουν απεισμώσεις. Εγώ αυτό που έχω σαν ρητό είναι ότι ο δρόμος προς την επιτυχία είναι πάντα υπό κατασκευή. Ποτέ δεν φτάνεις. Σε αυτό το live ο Λούκας θα πει κάτι τελείως διαφορετικό, για μια ακόμη φορά. Ο Λούκας θα πει κάτι πολύ πιο ερωτικό, πολύ πιο συναισθηματικό, για να βγάλει αυτό που έχει μέσα του και να μπορέσει να μαγέψει τον κόσμο, και νομίζω ότι τον μπορεί και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει. Το πρώτο μέλημα λοιπόν ήταν όσο γίνεται να τον κάνουμε να τραγουδήσει όσο πιο ευαίσθητα γίνεται και όσο γίνεται να ερμηνεύσει περισσότερο. Το μόνο που έχω σαν στόχο όσον αφορά το τραγούδι είναι να περάσω κάτι αξιοσέβαστο, κάτι σοβαρό, κάτι όμορφο, το οποίο είναι αληθινό. Θα είναι από την καρδιά μου. Αλήθεια αυτό. Αν δεν μπορώ να κάνω αυτό, καλύτερα να μην κάνω τίποτα. Πάντα. Άλλα την προηγούμενη εβδομάδα, άλλα αυτή την εβδομάδα. Συγχαρητήρια. Κατερίνα. Όχι μόνο με τη Μαγιόρκα, ρε παιδιά. Εκεί πάνω και πρέπει. Πρόσεξα γιατί το Γιόρκα ρημάρει και με το Πομιλόρκα, παιδιά, που στην Κύπρο λέμε τις ντομάτες, έτσι, προσέξτε λίγο. Wow. Πάντως για ντομάτες δεν είσαι, αγόρι μου. Για ντομάτες δεν είσαι. Επέτρεψε μου να μιλήσω πρώτος, Κατερινάκη. Παρακαλώ, αλήθεια. Επειδή είπε στο στίχο πάνω ότι καρδιά μου σ' ακούω, δεν είμαι κουφός, και εγώ καθόλου κουφός δεν είμαι. Μπράβο σου, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, Λούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο Γιώργο! Σπάσαμε το γυαλί. Λεβέντης. Ευχαριστώ. Γιώργο, κοίτα τι έκανες. Εγώ. Τόσο πολύ επηρεάζει την γνώμη του κοινού. Τέτοια κριτική. Πολύ σωστός. Πολύ ωραία χρειά. Τον έχω δει καλύτερος, δεν θεωρώ ότι σήμερα ήταν η καλύτερη εμφάνιση για μένα. Έχει πάρα πολύ αχρία, πολύ ωραίο χρώμα και πολύ δύναμη στη σκηνή. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα. Συγκινήθηκα.
συγκινήθηκα. Δεν το φανταζόμουν. Τι έγινε, βρε παιδάκι. Δεν τίποτα, συγκινήθηκα. Παιδιά, sorry. Κάτσε να πω στον Νίκο Μουρατή. Ναι, πήγαινε στον Νίκο γιατί συγκινήθηκα. Κάτσε, Νίκο, να και την περισσότερη εβδομάδα με το Θεό σαν είναι τα ίδια μας είχε πει. Είμαι συγκίνητη. Ναι, συγκίνητη εύκολα. Το τι, κάτσε μισό λεπτό, το τι αγωνιά έχω φάει από σένα δεν διανύσε. Εσύ κάτι ένα γιατί συγκινήθηκες. Να σου πω γιατί. Ναι, πες. Συγκινήθηκα με τον τρόπο που είπε το τραγούδι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Διότι άμα τον δεις αυτόν τον άνθρωπο, σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής του, θα δεις ένα αγόρι. Υπερκινητικό, ζωντανό, θετικό, χαμογελαστό, πειραχτήρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ξαφνικά ανεβαίνει εκεί πάνω και λέει ένα τραγούδι το οποίο άμα τον είχατε δει, δεν θα πιστεύω ότι θα το βλέπε, αν τον είχατε δει μια ώρα πριν. Ήθελε να τον λέει αυτό το τραγούδι και να είναι υπερκινητικό και πειρακτήρι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω όμως. Ήταν τόσο κάθετη η μεταβολή του και μπήκε τόσο πολύ και το είπε το τραγούδι συγκλονιστικά. Δεν πίστευε ότι έχει τόσο συνέστημα μέσα του κρυμμένου. Όχι, δεν το πίστευα. Δηλαδή. Δεν το πίστευα. Όχι, να, κοίταξε τα μάτια του λοιπόν τώρα και το καταλάβει. Κοίτα, το θέμα είναι. Το θέμα είναι σαν έχει στη σκηνή να μπορεί να συγκεντρωθεί και να κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό θέλουμε να δούμε. Αυτό ψάχνω. Θέλω να αποκαλύψω κάτι στο κοινό. Ένα παρασκήνιο, θα μου επιτρέψετε. Χθες το βράδυ κάναμε μια πρόβα εδώ. Έτσι, μεταξύ μας και χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα φώτα, τον ήχο κτλ. Θέλω να σας πω ότι ο Λούκας έκανε τη χορεύτρια στο Χρήστο. Τη χορεύτρια που του έκανε στο Ιταλικό. Δηλαδή, και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γελάγαμε μέχρι δακρύων χθες, σηκώθηκε από αυτό το τραγούδι και δακρύσαμε από συγκίνηση. Λοιπόν, αυτό τρελαίνομαι, ρε παιδιά, επιτρέψτε μου. Δεν θα ήταν βαρετό να έχει μόνο μία πτυχή η προσωπικότητά του. Αυτός δεν έχει μόνο μία ή δύο ή πέντε. Είναι ζωντανός άνθρωπος. Και το βλέπουμε κάθε φορά, γιατί κάθε φορά που βγαίνεις, που εμφανίζεται σκηνή, βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να τραβάμε Νίκο. Και εμείς χορεύτριες. Λοιπόν, εγώ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι fan club, έτσι. Το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Και σήμερα ήσουν πάρα πολύ καλός. Δεν μου άρεσε το τέλειωμα, πώς το τέλειωσε το κομμάτι. Σωστό, Νίκο, συμφωνώ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Κάτι σαν το βιάστηκε εκείνη την ώρα, σε ήθελα πιο συναισθηματικό στο φινάλε σου. Απλώς για να είμαι ειλικρινής, στο μυαλό μου είχα έφυγαν τα δύσκολα. Τελειώσαν. Όχι. Ένα κομμάτι τελειώνει όταν τελειώνει. Σωστός. Πρέπει να είσαι correct, κάθε σωστός, ανά πάσα στιγμή. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αθλητής τερματίζει στον ίδιο. Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι fan club. Το έχουμε ξαναπεί ότι τελειώνουμε όταν φεύγουμε τη σκηνή τελείως. Αυτό είναι. Ποιος το φάνος το έχει πιάσει. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.